Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με την ενέργεια, καθώς η ενέργεια είναι από τα πρώτα θέματα που απασχολούν και την πανελλαδική αλλά και την ευρωπαϊκή ειδησιογραφία μετά τα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο Ρώσο-Ουκρανίας, στον πόλεμο στην Ουκρανία και την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. Υπάρχει θέμα με το φυσικό αέριο, την κανονική ροή προς την Γυραιά Ήπειρο, θέμα το οποίο, επιπτώσεις στις οποίες πληρώνουν κυρίως οι βόρειες χώρες, αλλά και ο Νότος συμπαρασύρεται στην υπέρμετρη αύξηση της ενέργειας και ταυτόχρονα στη μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί και το καλοκαίρι, αλλά κυρίως ο επόμενος χειμώνας. Ο Λιγνίτης φαίνεται ότι ολοένα και κερδίζει έδαφος στην συμμετοχή του στο μείγμα καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή. Τα τελευταία 24 ώρα ξεπερνά το 20% της συμμετοχής. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε τα ενεργειακά με έναν γνώστη του θέματος, καθώς υπάλληλος της ΔΕΗ αλλά και χρόνια συνδικαλιστής στην επιχείρηση ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο γραμματέας, τον βλέπουμε ήδη, ο γραμματέας του Σωματείου Σπάρτακος, ο Αθανάσιος Μάστορας. Κύριε Μάστορα, υπάρχει μια εντατικοποίηση, λέμε εμείς δημοσιογραφικά, δεν ξέρω εσείς που έχετε καλύτερη εικόνα από εμάς, εάν αυτή αποτυπώνεται στην λειτουργία των ορυχείων και αν ο στόχος είναι όλο ένα και να έχουμε μεγαλύτερη εντατικοποίηση ό,τι αφορά την εξόρυξη. Ναι, προφανώς μετά και από την εισαγωγή σας, κύριε Μαυρίδη, για το ζήτημα του φυσικού αερίου και της στέρευσης της ενέργειας πανευρωπαϊκά, μην πω παγκόσμια, υπάρχει μία όντως εντατικοποίηση στην εξόρυξη. Έχει δοθούν οι σχετικές οδηγίες από την φυσική μας ηγεσία στην επιχείρηση και από την πολιτική ηγεσία, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε. Ο Λιγνίτης, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, συμμετέχει με ένα αυξημένο ποσοστό. Δεν είναι όλες οι μονάδες μέσα, όπως ξέρετε. Σήμερα είναι οι τρεις του Αγίου Δημητρίου και της Μελίτης. Όσο μπορεί περισσότερο θα χρησιμοποιηθεί. Η παραγωγή βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Οι αυλές μας, όπως είχαμε και ξαναμιλήσει πιο παλιά, είναι γεμάτες. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα και της επιχείρησης και της πολιτείας. Με τα πλήστα όσα προβλήματα υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει πέσει πλέον στην περιοχή μας, είμαστε σε μια κατάσταση όντως πιεσμένη. Έχουμε αρκετά στοιχήματα, θα έλεγα, σχηματικά και μεταφορικά. Ένα από αυτά είναι και το στοίχημα του αγώνα δρόμου για το να μπει σε κανονική εμπορική λειτουργία η Πτολεμαϊδα 5 προκειμένου να ανακουφίσει το πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Φαίνεται αυτό. Σωστά. Το στοίχημα χρονικά πού το εκτιμάτε? Κοιτάξτε, έχει ξαναυποθεί αυτό, ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, η Πτολεμαϊδα 5 να είναι σε θέση να παράγει ενέργεια. Σας είχα πει και τότε, σας το λέω και τώρα, πολύ θα μας άρεσε να το παρακολουθήσουμε να συμβαίνει. Είμαστε σε μια διαρκή πίεση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το που βρίσκεται η παράδοση της μονάδος. Δεν έχει γίνει ακόμα παράδοση από την κατασκευάστρια εταιρεία στην επιχείρηση που λέγεται ΔΕΗ. Παρά τα αυτά γίνονται πολλές ενέργειες, ούτως ώστε να είμαστε στο χρόνο μέσα για να μπορέσουμε να δώσουμε και την ενέργεια. Αν δοθεί και η ενέργεια της Πτολεμαϊδας 5 στα 600 ΜΒ, θα έχουμε ένα ποσοστό που θα μπορεί να πλησιάσει γύρω στο 30%, εάν και εφόσον απαιτηθεί όλες οι μονάδες του σύστημα. Αυτό μας δίνει μια ασφάλεια εφοδιασμού η οποία προφανώς δεν αρκεί από μόνη της. Όπως είπαμε, 30% το μέγιστο θα φτάσουμε με την Πτολεμαϊδα 5 στο μείγμα καυσίμου. Συνεπώς το υπόλοιπο θα πρέπει να καλυφθεί από άλλες πηγές. Οι άλλες πηγές, όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό αέριο που παραμένει πανάκριβο. Έφτασε 200 ευρώ η μεγαβατόρα και τα ξεπέρασε. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πατρίδα μας, είπαμε, σε αυτό το σημείο έχει ένα πλεονέκτημα. Το ζήτημα είναι πώς το χειριζόμαστε εμείς. Και θα πρέπει να είμαστε αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, άρα θα συμβεί και στο μέλλον, με πάσα βεβαιότητα θα έλεγα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, θα είμαστε τύπο που θα κρατήσουμε το ισοζύγιο, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Μιλάω για τους Λιγνίτες. Ναι, εντατικοποίηση λοιπόν στην εξόρυξη.
αλλά την ίδια στιγμή βρίσκει την επιχείρηση που θέλει να εντατικοποιήσει την εξόρυξη αποδυναμωμένη σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε αποχωρήσεις. Μήπως οι φωνές που ακούω έχουν βάση, δηλαδή ότι μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην επιχείρηση? Το συνδικάτο, κύριε Μαυρίδη, έχει εδώ και πολύ καιρό, και αυτό αποδεικνύεται από τη δράση μας μέσω εγγράφων. Γιατί έχουμε και χρόνια να δούμε τακτικές μόνιμες προσλήψεις. Διαγωνισμό δηλαδή. Εμείς έχουμε πει λοιπόν ότι χρειάζεται μια πολύ στοχευμένη πολιτική σε αυτό το σημείο. Ακούστε. Οι συνάδελφοι, οι συμπολίτες μας της Δυτικής Μακεδονίας ξέρουν πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή εργάζονται δύο ορυχεία στην περιοχή μας. Έχουν συμπτυχθεί τα ορυχεία και ο σταθμός του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Οι πέντε μονάδες. Το προσωπικό έχει μαζευτεί όσο έχει απομείνει. Αυτοί οι 2.054 συνάδελφοι έχουν μαζευτεί σε αυτούς τους τόπους. Συνεπώς, προσωπικό αυτή τη στιγμή, αν χρειαστεί να κάνουμε μια υπέρτατη προσπάθεια, θα ανταποκριθεί. Όμως, σε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί να επανδρωθεί η πτωνεμαΐδα 5 αυτή τη στιγμή από ηλεκτρολόγους. Δεν μπορούν να φύγουν από τον Άγιο Δημήτριο ηλεκτρολόγοι, γιατί δουλεύουν οι μονάδες, να πάνε στην πτωνεμαΐδα 5. Το ίδιο ισχύει και για το ορυχείο. Λείπουν ηλεκτρολόγοι και από το ορυχείο. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση η οποία είναι από καιρό στο τραπέζι και μια πίεση προς την διοίκηση να εξετάσει το ενδεχόμενο πρόσληψης πολύ συγκεκριμένων στοχευμένων ειδικοτήτων. Αυτό είναι μια κουβέντα που είναι πάνω στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχω να σας πω κάτι νεότερο αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από αυτήν την ιστορία, αλλά σας λέω ότι την παρακολουθούμε με πολύ προσοχή. Εμείς από τη μεριά μας εκφράζουμε τις ελλείψεις με τις ανακοινώσεις μας ή με την επικοινωνία που έχουμε με την ιεραρχία στην επιχείρηση. Προφανώς αυτοί που έχουν την ευθύνη παίρνουν και τις αποφάσεις, μάλλον αυτοί που έχουν την ευθύνη. Έτσι παίρνουν τις αποφάσεις, δεν έχουν την ευθύνη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το επισημάνουμε και σας ευχαριστούμε για μία φορά ακόμα που μας δίνετε το βήμα να το πούμε. Ναι, η περιοχή μας αυτή τη στιγμή έχει έλλειψη πολύ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, άκρως απαραίτητων συναδέλφων, οι οποίοι θα καλεστούν. Όχι μόνο τώρα που είμαστε και στην κορυφή της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά πολύ περισσότερο στη συνέχεια, στο χειμώνα, γιατί ο χειμώνας και για την περιοχή μας είναι δύσκολος, αλλά και για την πατρίδα είναι δύσκολος. Ακούμε πολύ ευχαρίστηση στα κεντρικά κανάλια, στην τηλεόραση, ότι ο τουρισμός είναι πάρα πολύ καλά και έχουμε ξεπεράσει και τους δείκτες του 19. Όμως εδώ το προσωπικό μας δεν είναι καθόλου καλά, γιατί έχουμε ξεπεράσει όλους τους δείκτες σε έλλειψη. Είπα πολύ συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Συνεπώς, ναι, η δική σας επισήμαση ισχύει και εμείς είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό, όχι για να το κάνουμε γνωστό, για να το επισημάνουμε ακόμα μια φορά μαζί, να πιέσουμε και την διοίκηση και την κυβέρνηση να το δει το ζήτημα, διότι θα είμαστε δύσκολα αργότερα. Τώρα, αυτό το θα είμαστε δύσκολα αργότερα θέλω να το πάω στο σήμερα και να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή ως συνδικαλιστικό όργανο, ως φορέας, το Σωματείο Σπάρτακος, αλλά και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα, έχετε και κυρίως και έναν άλλο ρόλο, την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Μήπως είμαστε σε τεντωμένο σκηνή λόγω της έλλειψης προσωπικού, έχουμε υπερεργασία, εντατικοποίηση και άρα κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων? Εάν, επαναλάβω, ο Σπάρτακος υπηρετεί ένα τρίπτυχο σε σχέση με το επιχείρηση εργαζόμενος συνδικάτου και ένα μονόπτυχο που δεν το διαπραγματεύεται, το οποίο λέει ότι τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μότο μας, το οποίο ανοίγει και κλείνει τις ανακοινώσεις μας και τις δημοσιεύσεις μας. Επάνω λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να συμβεί κάτι. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο αμφιβάλλουν ή αμφισβητούν την ορθότητά του, να σταματούν την εργασία, να απευθύνονται στον υπεύθυνο, στον εργοδηγό του, στον αρχιτεχνίτη του και από εκεί στην ιεραρχία και στο συνδικάτο το οποίο παραμένει δίπλα, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Η επιχείρηση της ΔΕΗ, το λέμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί όταν κάνουμε την κριτική να λέμε και τα καλά, έχει μια καλή στρατηγική σε αυτήν τη διαδικασία, έχει αποδώσει η πολιτική των να μειώσουμε τα ατυχήματά μας. Δόξα τω Θεώ, ξαναλέω, δόξα τω Θεώ, τελευταία είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Οφείλουμε αυτή την κατάσταση να τη συνεχίσουμε όσο μπορούμε και εδώ
μπλέκει ο προσωπικός παράγων και εμείς ξανά θα πω, δεν θα κουραστώ και ας κουράζουμε τους τηλεθεατές μας, να καλώ τους συναδέλφους να προσέχουν, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η εξοικείωση με τον κίνδυνο. Οι συνάδελφοί μας είναι αρκετά έμπειροι γιατί είναι όλοι παλιοί και επειδή νομίζουν ότι ανά πάσα στιγμή θα τα κάνουν όλα, μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα. Όχι, τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Αυτή η εξοικείωση με τον κίνδυνο και αυτή η υπέρμετρη εμπειρία ενδεχομένως και η δύναμη της συνήθειας να δημιουργούν τους κινδύνους. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που το κάνω συχνά. Και επειδή εσείς έχετε εικόνα και εμπειρία στον χώρο της ενέργειας και της ΔΕΗ, υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή εκπεριτροπής ηλεκτροδότησης τον χειμώνα ή νιώθουμε ασφαλείς, υπάρχει ανησυχία? Βεβαίως και υπάρχει ανησυχία. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Προσέξτε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ζούμε στον 21ο αιώνα και παρά τα αυτά υπάρχει ένας πόλεμος πολύ σοβαρός, ο οποίος έχει φοβερές συνέπειες σε άλλα ζητήματα πέραν των ανθρωπίνων ζώων και των περιουσιών που χάνονται στους αυτούς καθ' αυτούς τους εμπολέμους. Δηλαδή, πολεμούν στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ή μάλλον στην Ουκρασία εναντίον του. Και υπάρχει παγκόσμιο ζήτημα ύφεσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι όλα. Βεβαίως και υπάρχει ένας κίνδυνος. Όμως, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού της πατρίδος ή της ισορροπίας του συστήματος που αφορούν τους λιγνίτες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι σε θέση να δώσουν αυτές τις εγγυήσεις που πρέπει, που να λέει ότι όταν η πατρίδα θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε να παράγουμε, θα το παράγουμε. Έστω και με υπερβολή στο λόγο που μπορώ να κάνω. Από εκεί και μετά, η πολιτική ηγεσία, η οποία έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, προφανώς έχει μια ευθύνη να δει τι μπορεί να κάνει, σύμφωνα με αυτά που μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί παρακολουθούμε το θέμα από κοντά, τα ενεργειακά, όπως ξέρετε, μας αφορούν. Υπάρχει μια προετοιμασία σε σχέση με την αποθήκευση LNG, υπάρχει μια. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Όμως, είπα ότι οι λιγνίτες θα είναι αυτοί που θα κρατήσουν το ισοζύγιο, ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να γίνει. Όμως ο κίνδυνος παραμένει. Παραμένει, έτσι, ό,τι και να πούμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό και όντως να. Εμείς όμως θα είμαστε εκεί, κύριε Μαυρίδη, για να σας πούμε ότι οι βασικές δομές της πατρίδος μας δεν θα μείνουν από ρεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου ναι, να κλείσω παρακαλώ, παρακαλώ. Με μια επιθύμηση. Ξέρετε, η ανησυχία μου, επειδή ολοκληρώσατε εμένα, αλλά πάω σε ένα follow-up ερώτημα. Η ανησυχία μου πηγάζει στο ότι ήδη έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μέτρα. Ήδη έχουμε συσκότηση αρχαιολογικών χώρων μετά τις 3 η ώρα το βράδυ, που σημαίνει ότι κάνουμε εξοικονόμηση, γιατί φοβόμαστε, ανησυχούμε. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, έλεγε ο λαός μας, και ο λαός μας είναι σοφός. Λέει μάλλον ο λαός μας, συνεχίζει να το λέει. Και ο λαός μας είναι σοφός, οι παροιμίες βγήκαν όλες από τη σοφία του λαού. Ναι, υπάρχει, σας είπα, εγώ δεν αντιλέγω ότι ο κίνδυνος παραμένει, άρα από τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κινήσεις για να εξοικονομήσουμε όση ενέργεια περισσότερη χρειάζεται. Προσέξτε, σας είπα και προηγουμένως, και δεν θα κλείσουμε αυτό, θα κλείσουμε την επιθύμηση που θέλω να κάνω, ότι οι ΔΕΗΤΖΙΔΕΣ και ο λιγνίτης θα είναι εκεί ούτως ώστε οι βασικές δομές λειτουργίας του κράτους, του έθνους και της πατρίδος μας να μην μπουν σε κίνδυνο. Αλίμονο, αν αυτό θα ισχύσει. Αλίμονο. Ελάτε, κλείστε τον επίλογο. Ναι, θα κλείσω. Θα ήθελα να σας θυμίσω και διαμέσου εσάς και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι το Συνδικάτο Σπάρτακος θα διοργανώσει και φέτος 14η χρονιά της Μνήμης Λιγνίτη, όπου εκεί αποτείουμε φόρο τιμής στους συναδέλφους που έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, του καθήκοντος δηλαδή, και για ακόμα μία φορά θα καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία, χειροκροτώντας τους ανθρώπους που κάνουν το δρόμο που καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι κάναν και κάνουν από την Πτολεμαϊδα στο Ρηχείο και Τούμπελιν. Συνεπώς στις 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε βέβαια και τις σχετικές ανακοινώσεις και εσείς είστε καλεσμένος μόνιμα, αυτό το ξέρετε. Θα πραγματοποιήσουμε για ακόμα μια φορά φέτος 14η χρονιά τις Μνήμες Λιγνίτη, για να μην ξεχνάνε οι παλιοί και να θυμούνται οι νέοι. Το είπα ανάποδα, έτσι, για να δώσω λίγο. Είναι αλήθεια, έτσι, να χαριτολογήσω και εγώ. Έχω ένα τιμητικό μόνιμης διαρκείας εισιτήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετάλλιο, κύριε Μαυρίδη, και μετάλλιο για την δική σας πορεία στη δημοσιογραφία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά κι εσείς.
Πάμε τώρα στον Δήμο Κοζάνης και στην κοινοφιλή επιχείρηση. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινοφιλούς επιχείρησης, τον Γρηγόρη τον Τζουμερκιώτη. Ο λόγος της σύνδεσή μας είναι ότι έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Οπότε χρειάζεται, νομίζω, να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τις εγγραφές, τις λεπτομέρειες. Κύριε Τζουμεργιώτη, καλησπέρα. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που, και οι κηδεμόνες που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά? Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Πολύ σωστά τα είπατε. Από χτες 2 του μηνός και μέχρι τις 12 Αυγούστου έχουν ανοίξει πλατφόρμες της ΕΕΤΑ προκειμένου να δεχτούν αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονιών που θέλουν να εντάξουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, στους βρεφικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, στα ΚΔΑΠ. Στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Λοιπόν, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι 12 του μηνός, όπως είπαμε, η προθεσμία. Μετά θα βγουν οι οριστικοί, οι προσωρινοί, οι οριστικοί πίνακες, και στις 23 Αυγούστου θα βγουν οι δικαιούχοι, θα έχουν τα βάουτσερ στα χέρια τους. Βέβαια, έχοντας τα βάουτσερ στα χέρια, μπορούν μετά να επιλέξουν τη δομή της αρεσκίας τους, δομή που έχει ΕΣΠΑ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον Δήμο Κοζάνης, τώρα ο Δήμος Κοζάνης έχει, η κοινοφιλή επιχείρηση έχει 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς ΕΣΠΑ που μπορούν να δεχτούν βάουτσερ. Έχει ΚΔΑΠ ΜΕΑ με δυναμικότητες 25 παιδιών με αναπηρία και 2 ΚΔΑΠ. Επίσης φέτος, από πέρσι μάλλον, ο Δήμος Κοζάνης έχει βάλει και 2 βρεφονηπιακούς σταθμούς στο καθεστώς ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα συνολικά σαν Δήμος να μπορούμε να δεχτούμε περισσότερα παιδιά που έχουν βάουτσερ. Τώρα για την να μπορούν οι γονείς οι διαδικασίες να γίνουν πιο εύκολες, όλη τη βδομάδα στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου οι δασκάλες θα είναι εκεί, θα μπορούν να δεχτούν γονείς για να τους βοηθήσουν να υποβάλουν μαζί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις. Αυτό έχει μια σημασία, να πούμε, όπως το διατυπώνεται, ότι ο Δήμος επιχειρεί να βοηθήσει. Μπορεί να γίνει και από το σπίτι, μπορεί και γίνεται πάντα ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική φόρμα. Δεν γίνεται σε κάποια δομή του Δήμου ή κάπου αλλού. Γίνεται ηλεκτρονικά, κεντρικά. Και αποφασίζεται μετά, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση κάποιου πολιτικού προσώπου, τοπικού φορέα, έτσι, δημοτικού συμβούλου, αντιδημάρχου κτλ. Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Γιατί είναι και ύποπτες εποχές, ξέρετε. Ακόμη και για την είσοδο ενός παιδιού σε ένα παιδικό σταθμό μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα. Έχουν αλλάξει, ευτυχώς. Ακριβώς, υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα της ETA.gr μπορείς και από το σπίτι σου να υποβάλεις την αίτηση. Αλλά για όσους δεν είναι εξοικειωμένους με το ίντερνετ, μπορούν οι δασκάλες των παιδικών μας σταθμών να τους βοηθήσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις. Ενδεχομένως και στο ΚΕΠ μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Δεν νομίζω στα ΚΕΠ, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πολύ φόρτος εργασίας. Στα ΚΕΠ δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εφικτό να γίνει. Θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς και θα τους βοηθήσουν. Εισοδηματικά τα κριτήρια και κοινωνικά. Ναι, είναι εισοδηματικά και κοινωνικά. Πολύ σωστά τα λέτε, βγαίνουν πίνακες, δίνουν δυνατότητα βέβαια σε κάποιο γονιό ο οποίος δεν συμφωνεί να υποβάλει την ένστασή του, και μετά βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες. Αφού περάσει αυτό το χρονικό διάστημα η υποβολή των ενστάσεων, βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες, που και υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανέναν να παρέμβει για να λιώσει τη σειρά κατάταξης. Με χρονικό ορίζοντα, μας είπατε, την 23η Αυγούστου. Άρα μετά 2 μπαίνει... 12. Ναι? 2 Αυγούστου με 12 το βράδυ έχεις τη δυνατότητα... Με 12 Αυγούστου, 12 το βράδυ έχεις τη δυνατότητα να υποβάλεις τις αιτήσεις. Στη συνέχεια βγαίνουν οι προσωρινοί πίνακες. Μετά μια εβδομάδα θα διαρκέσουν οι πιθανές ενστάσεις. Και 23 Αυγούστου θα βγουν οι οριστικοί πίνακες. Και μετά είμαστε στην κατανομή και την ετοιμότητα για την 1η Σεπτεμβρίου, που πρέπει να ξεκινήσουν οι παιδικοί σταθμοί.
Η παιδική σταθμή είναι από τα παιδιά δέχονται μία ανοίγουν, αλλά μετά γίνεται μια προετοιμασία. Από τις 10 του μηνός δέχονται τα παιδιά. Βέβαια, οι γονείς έχουν τα βάουτσερ στα χέρια τους στις 23 και επιλέγουν τον παιδικό σταθμό, μπορεί να είναι και ιδιωτικός, έτσι. Τον παιδικό σταθμό στα δυσκεία του. Γιατί εμείς εδώ σαν υπηρεσία, εδώ η πρόνοια, έχουμε υποπτεύουμε και τους ιδιωτικούς και δίνουμε και τις άδειες και στους ιδιωτικούς. Είτε γράπινε αυτά, είτε ιδιωτική παιδική σταθμή. Ναι, νομίζω ότι για αυτούς που έχει, για αυτόν που έχει αυτό το επίδομα, το βάουτσερ όπως το λέμε, είτε είναι παιδικός είτε είναι ο δημοτικός σταθμός, είναι το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι και το λέω το ίδιο πράγμα, γιατί έχουμε ενδεχομένως μια κακή εικόνα ότι οι δημοτικοί σταθμοί υστερούν σε σχέση με τους ιδιωτικούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι το ίδιο εφάμιλοι στη λειτουργία τους και στην αντιμετώπιση απέναντι στα παιδιά. Μπορώ να πω και σε πολλές περιπτώσεις είναι και καλύτεροι, χωρίς να θέλω να μειώσω. Εσείς έχετε κάθε δικαίωμα ως πρόεδρος της επιχείρησης να πείτε αυτό. Έχω εικόνα πλέον, μετά τρία χρόνια που είμαι σε αυτό εδώ το πόστο, μπορώ να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι και καλύτεροι δημοτικοί από τους ιδιωτικούς. Χωρίς να παρεξηγηθώ, έτσι. Ναι, προφανώς. Βεβαίως είναι, υπάρχουν όρια. Δεν μπορούν να μπουν όλα τα παιδιά. Άρα θα πάνε και στους ιδιωτικούς σταθμούς. Ποια είναι η δυναμικότητα των παιδικών σταθμών, κύριε Τζερμακιώτη? Όταν λέμε δυναμικότητα... Δηλαδή, σε παιδιά, πόσα παιδιά μπορεί να καλύψει ο Δήμος? Οι παιδικοί σταθμοί, ανεξαρτήτως αν έχουν ΕΣΠΑ ή όχι, ο Δήμος μπορεί να καλύψει μέσα στην πόλη γύρω στα 350 παιδιά και γύρω, το πρόβλημά μας είναι στα βρέφη. Στα βρέφη έχουμε θέσεις γύρω στις 40 και είναι 80 οι αιτήσεις. Βέβαια, φέτος πρώτο Θεός θα ανοίξει και ο βρεφικός σταθμός στα Κύλα που θα δεχτούμε άλλα 20 παιδιά και θα δώσουμε, κατά κάποιο τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα των βρεφών. Στα παιδιά έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε όλα τα παιδιά που θα κάνουν την αίτησή τους, είτε με βάουτσερ είτε με τροφείο. Κρατούμε τις ημερομηνίες. Έχει ξεκινήσει από 2 του μήνα μέχρι τις 12 Αυγούστου οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά και αμέσως μετά έχουμε την διαδικασία των εστάσεων και των τελικών πινάκων για να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο τη λειτουργία τους η παιδική, η βρεφική, αλλά και τα ΚΔΑΠ του Δήμου, αλλά και των ιδιωτικών σταθμών που υπάρχουν στην περιοχή. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα με την ευκαιρία της κουβέντας μας, πώς πηγαίνει το κοινωνικό πρόσωπο της κοινοφελούς επιχείρησης, αυτό που απευθύνεται στις ευάλωτες, ευαίσθητες ομάδες των συμπολιτών μας που αδυνατούν ακόμη να έχουν και ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι. Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Κοζάνης, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένεια μας, κύριε Μαυρίδη, είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά όλοι εδώ οι συνάδελφοι σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε κοντά στους συνδεμότες μας, στους συμπολίτες μας, είτε προσφέροντας στέγη, είτε φαγητό, είτε κάθε λογής επιδομάτων. Τώρα, όσον αφορά το συσίτιο, αν θέλετε να πούμε για το συσίτιο, τελευταία έχουμε ανακαινήσει το χώρο του συσίτιου και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τα τελευταία περιμένουμε και σε λίγο καιρό θα το παρουσιάσουμε και στα μέσα ενημέρωσης. Έχει αλλάξει εντελώς ο χώρος του συσίτιου, έχει ανακαινιστεί με σκοπό την καλύτερη ποιότητα του φαγητού, την ασφάλεια και την υγιεινή των όσων και εργάζονται εκεί πέρα. Καθημερινά ο Δήμος Κοζάνης βγάζει 200 μερίδες φαγητό και συνεχώς αυξάνονται, γιατί δυστυχώς οι καιροί που βιώνουμε είναι δύσκολοι και οι οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας αυξάνονται καθημερινά. Αυτή η μεγάλη αγκαλιά είναι μια αγκαλιά του Δήμου ή συνεισφέρουν σε αυτή την αγκαλιά προς τους συνανθρώπους μας και ιδιώτες, εταιρείες, επιχειρήσεις τοπικές? Είναι 50-50 θα έλεγα. Ο Δήμος, καταρχήν στον προϋπολογισμό μας,
βάζουμε, να καλύψουμε όλο το, όλο το συσίτιο με, το, με, το, με τα χρήματα του Δήμου, αλλά στην πορεία φαίνεται ότι το 50% των εξόδων μας τα καλύπτουν ο κόσμος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ευαισθητοποιημένοι οι Κοζανίτες απέναντι στο συσίτιο από παλιά ακόμα, θα γνωρίζετε, από την εποχή του, του Αυγουστίνου Κανδιώτη λειτουργούσαν τα συσίτια εδώ στην πόλη. Τότε ήταν και τα δύσκολα χρόνια και της κατοχής και του Μεσοπολέμου. Ήταν πραγματικά δύσκολες εποχές. Ακριβώς. Και οι συμπολίτες μας, είτε οργανωμένες επιχειρήσεις, είτε απλοί άνθρωποι, καθημερινά έρχονται και βοηθάνε στο συσίδιο, και αυτό το 50% των χρημάτων που απαιτούνται για την παρασκευή φαγητού μας την δίνει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας. Είναι κάτι που χρειάζεται, τώρα έτσι για να κλείσουμε, κάτι που χρειάζεται η επιχείρηση στο συσίτιο που μπορούν να συνεισφέρουν οι πολίτες, που μπορείτε να το πείτε τώρα? Λοιπόν, κάτι συγκεκριμένο όχι. Κυρίως βέβαια αυτά που κοστίζουν είναι το κρέας και το λάδι και το τυρί. Ζυμαρικά έχουμε, δηλαδή ο κόσμος, είμαστε πλήρεις από ζυμαρικά, κυρίως αυτά τα που είναι και ακριβά, έχουν ακριβήνει λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κρέας, λάδι και τυρί, κυρίως. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και καλή δύναμη επίσης από τον Σεπτέμβρη, που φαίνεται ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλους μας. Ναι, ευχόμαστε το καλύτερο, το καλύτερο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε τώρα στην αγορά, στην εμπορική κίνηση, στα εμπορικά καταστήματα, καθώς ήδη βρισκόμαστε στην περίοδο των εκπτώσεων, εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τέλος του μήνα. Πάμε να δούμε την εικόνα, όπως την εισπράττει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης της Κοζάνης, καθώς στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Σβόλης. Κύριε Σβόλη, καλησπέρα. Πώς πάει η κίνηση στην αγορά? Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη και καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά να έχουμε. Καλή Παναγιά. Μπορούμε να πούμε ότι λίγο η αρχή των εκπτώσεων μέχρι και τώρα κυλάει σε πολύ θετικό πρόσημο. Ο κόσμος περίμενε τις εκπτώσεις. Ήταν μια ευκαιρία για να πάρει κάποια πράγματα που ήθελε σε πιο καλή τιμή. Ευτυχώς μας ευνοεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί γάμοι, πολλές βαφτίσεις, όλα αυτά δεν ακυρώθηκαν. Γάμοι, πανηγύρια, εκδηλώσεις, συναυλίες που όσο να είναι προδιαθέτουν τον κόσμο για να βγει να ψωνίσει, να καταναλώσει και που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Συν το γεγονός ότι πολλοί κόσμος από εξωτερικό, από Γερμανία, Ολλανδία, που Έλληνες της Ομογένειας ήρθαν στην περιοχή μας που είχαν καιρό να έρθουν. Όλα αυτά συνεταίρεσαν για ένα κλίμα έτσι λίγο πιο καλό τη φετινή εκπτωτική περίοδο. Δυστυχώς όμως μπορεί ο τζίρος να ήταν αρκετά καλός, αλλά όταν έχουμε περισσότερα έξοδα, όπως τα έχουμε πει και άλλες φορές, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, μειώνεται το κέρδος και μειώνεται τα αποθέματα των επιχειρήσεων. Το θετικό είναι, λέτε εσείς συχνά οι έμποροι, ότι η ψυχολογία είναι κορυφαίο και φαίνεται ότι η ψυχολογία είναι καλή μετά και την καλή πορεία της πανδημίας και την έλλειψη μέτρων. Κυκλοφορεί ο πολίτης, κυκλοφορούν οι πολίτες. Μπορεί η αλήθεια είναι να υπάρχουν πολλά ενεργά κρούσματα την περίοδο που διανύουμε, αλλά ευτυχώς είναι όλα πολύ, σε πολύ χαλαρό επίπεδο και δεν υπάρχουν έτσι διασυνολώσεις και στα νοσοκομεία να γεμίζουν οι κλίνες των νοσοκομείων. Οπότε αυτό προδιαθέτει, όπως είπατε, τον κόσμο να βγει, να πάει τις διακοπές του, να πάει στα χωριά του, να πάει στα πανηγύρια, να κάνει τις εκδηλώσεις που απαγορεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε όλα αυτά συντελούν σε μια καλύτερη ψυχολογία, σε αναγκάζει τον κόσμο να βγει να ψωνίσει πράγματα. Εντάξει, η ακρίβεια μαστίζει, δεν μπορούμε να πούμε. Το εισόδημα είναι πολύ περιορισμένο για τον καταναλωτή και γι' αυτό πραγματικά ευχαριστούμε που με όλα αυτά μας στηρίζει συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Το ζητούμενο και ταυτόχρονα ερώτημα, έχουν συγκρατηθεί οι τιμές, γιατί είναι αυξημένο και το κόστος λειτουργίας των δικών σας επιχειρήσεων? Καταφέρνετε να κερδίσετε τον πελάτη λόγω των καλών τιμών? Εμείς προσπαθούμε όσο μια ζωή, δυστυχώς, εμείς ελαττώνουμε το κέρδος μας. Μια ζωή είμαστε η τελευταία τρύπα, ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας.
μπορεί οι προμηθευτές να ανεβάζουν τα κόστη, να ανεβάζουν τις πρώτες ύλες. Εμείς δεν μπορούμε αναλογικά μας να ανεβάσουμε αυτό το προϊόν στο πελάτη. Γιατί θα βγει μετά πάρα πολύ ακριβό και στην ουσία να μην μπορεί να ψωνίσει από τα καταστήματά μας. Οπότε πάλι εμείς επιμερίζουμε και χάνουμε το κέρδος μας. Απλά το θέμα είναι ότι πολλά από αυτές τις παραγγελίες που είχαμε ήταν με παλιές τιμές. Ο χειμώνας θα έρθει με πιο δύσκολες, με πιο επιβαρημένο κοστολόγιο. Οι πρώτες ύλες θα είναι πιο ακριβές για το χειμώνα. Οπότε εκεί είναι που φοβόμαστε από τον Οκτώβριο και μετά. Ευχόμαστε όλοι να μην να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, να μειωθούν, να επανέλθουν οι τιμές σε προηγούμενα επίπεδα και να μπορέσουμε κι εμείς όσο μπορούμε να χαμηλώνουμε τις τιμές στα πορεύματά μας. Τώρα, αν έχω καλό ρεπορτάζ, με νομοθετική ρύθμιση έχουν καταργηθεί οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Αυτό το είχατε ως επιχείρημα, ως ζητούμενο, ως αίτημα? Περιμένουμε και εμείς να δούμε λίγο τι ισχύει, κύριε Μαυρίδη, γιατί πραγματικά είναι ένα μέτρο το οποίο έχει φθήνει. Δεν ήταν αυτό το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είχε εκφυλήσει το θεσμό των εκπτώσεων. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν γίνεται και σε περίοδο που έχουμε καινούργια εμπορεύματα να τα κάνεις με εκδοτική τιμή. Δηλαδή και ο καταναλωτής δεν μπορούσε με τον εκδοτή να τον εξυπηρετήσουμε σε τέτοια ποσοστά εκπτώσεων και μη γελιόμαστε. Αυτά τα πράγματα γινόταν πιο πολύ για τις πολυεθνικές παρά για εμάς, για τον απλό επιχειρηματία, για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Μακάρι να το κατήργησε αυτό το μέτρο. Περιμένουμε και εμείς να δούμε λίγο τι ισχύει όντως, να άκουσε η κυβέρνηση το δίκαιο αίτημά μας. Δηλαδή πραγματικά δεν είχε κανένα νόημα πλέον. Ναι, το ρεπορτάζ λέει ότι παραμένουν μονάχα τα δεκαήμερα εκπτώσεων. Βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα με τις Κυριακές εκεί, αλλά αυτό είναι αυτό στα αιτήματά σας εσείς. Η μικρομεσαία επιχείρηση, η οικογενειακή επιχείρηση δεν θέλει. Κυριακές που είναι Χριστουγέννων και Πάσχα, που είναι έτσι λίγο πιο εορταστική περίοδος που έχουμε και εμείς εορταστικό ωράριο, όλες οι υπόλοιπες Κυριακές πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχουμε ούτε τουρισμό εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ξένος κόσμος για να ανταποκριθούμε τις Κυριακές, όπως είναι π.χ. τα νησιά ή τα παραθαλάσσια μέρη. Οπότε είναι ένα δίκαιο αίτημα αυτό που ελπίζουμε να καταργηθούν και Κυριακές, να καθόμαστε με τις οικογένειές μας και να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Το ωράριο παραμένει ως έχει. Μέχρι τέλος Αυγούστου λοιπόν έχουμε τον θεσμό των εκπτώσεων. Έτσι. Ως τώρα, 31 Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Και εμείς αυτό ελπίζουμε να παραμείνει η κίνηση υψηλά επίπεδα. Τι χρειαζόμαστε, γιατί φοβόμαστε όλο το χειμώνα που έρχεται. Προσπαθούμε, όπως λέμε, και μπορεί να βάλουμε λεφτά στην άκρη για το χειμώνα που έρχεται, για να βγάλουμε το χειμώνα, όπως λέμε εμείς οι έμποροι. Και ευχόμαστε πραγματικά να υπάρχουν όλο καλές ειδήσεις από εδώ και πέρα. Μακάρι. Μακάρι. Σας ευχαριστώ που να πω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Σαν εμπορικό σύρος έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία να βοηθήσουμε την οικογένεια του μικρού Παναγιώτη που έχει κάποια προβλήματα υγείας και η οικογένειά του παλεύει. Έχουμε βάλει σε πολλά καταστήματα κουμπαράδες που μπορούμε να ενισχύουν οι καταναλωτές και όποιος κόσμος θέλει να περνάει, να ενισχύει και να παραδώσουμε αυτό το ποσό στην οικογένεια του παιδιού. Μακάρι να συνεισφέρουν και νομίζω ότι θα το κάνουν οι πολίτες. Έτσι κι αλλιώς εδώ στην περιοχή μας είμαστε... Κοιτάμε το σύνολο και όχι τη μονάδα μας, τον εαυτό μας. Και εμείς και τα καταστήματα είμαστε μέρος κοινωνίας, μέρος της ζωής. Δεν είμαστε μόνο για να φέρουμε, είναι και για να δίνουμε όπου χρειαστεί. Οπότε και εμείς θέλουμε να, από το μεριά μας, να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια των γονιών αυτών. Έκκληση λοιπόν στις κουμπαράδες που υπάρχουν σε κάποια εμπορικά καταστήματα να είναι γεμάτοι σε λίγες μέρες και να βοηθήσουν την οικογένεια του μικρού Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στα Γρεβενά. Ένας τόπος πρικισμένος, όχι μόνο για το φυσικό κάλος, για την πλούσια παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα, τους φιλόξενους γρεβενιώτες της περιοχής. Στα Γρεβενά ευδοκιμούν πολλά είδη, ίσως τα περισσότερα, μανιταριών. Οι άνθρωποι εκεί γνωρίζουν καλά το μανιτάρι, και δεν το γνωρίζουν μονάχα ως γευστικό προϊόν, ως αποτέλεσμα και ικανοποίηση του πεπτικού συστήματος, αλλά το γνωρίζουν και ως καλλιτεχνική έμπνευση. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα σταθούμε στην σημερινή μας συνάντηση με τα Γρεβενά. Θα συνομιλήσουμε με το μέλος του Συλλόγου Φίλων Μανιταρόφιλων Γρεβενών, τον κύριο Παπατζίκα Γιάννη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Παπατζίκα, καλησπέρα καταρχήν. Θέλω να κουβεντιάσουμε για αυτό
το μανιτάρι που εμπνέει, το μανιτάρι που μπορεί να δημιουργήσει μια καλλιτεχνική έμπνευση και να δημιουργηθεί ένα καλλιτεχνικό έργο με θέμα το μανιτάρι. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ασχολείστε μαζί μας, θα το διατυπώσω έτσι. Το σταθμό σας και σας. Ως μέρος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων των Ελλάδος που έχει έρθει στα Γρεβενά, έχουμε πάρα πολλές δράσεις, πλουτίζουμε και την πόλη μας και το πάρκο μας και όλα αυτά πηγάζουν από την αγάπη για τον τόπο μας, με λίγα λόγια. Τα έργα που θα φτιάξουμε αυτές τις μέρες εδώ στο τετραήμερο που θα κάνουμε 18, 19, 20, 21 στο πάρκο των Μανιταριών θα παραπέμπουν όλα Γρεβενά οπτικά και εικονικά, πώς να το πω αλλιώς. Αυτά κύριε Κωστά. Μιλούμε ουσιαστικά για μια έκθεση αποτέλεσμα ξυλογλυπτικής με πρώτη ύλη το ξύλο. Θα έχει εμπνεύσεις από τον τόπο των Γρεβενών. Θα γίνει στο πάρκο των Μανιταρόφιλων και αυτό θα συμβεί με πολλαπλές δράσεις. Δηλαδή μία δράση είναι ότι καλείται και γλύπτες, ξυλογλύπτες κυρίως από άλλες περιοχές να έρθουν να συμμετάσχουν, αλλά και ανθρώπους που θέλουν να μάθουν αυτή την φοβερή τέχνη, αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτή είναι η δράση για όσους ενδιαφέρει. Είχε ξεκινήσει το 19. Για πρώτη φορά στα Γρεβενά, με πρωτοβουλία δική μου και του Συλλόγου Μανιταρόφιλων και συνεργασία. Αλλά επειδή είχα εγώ ένα ατύχημα, πήγε πίσω. Κάποιοι άλλοι μας αντέγραψαν, βέβαια υπερέχομαι πάντα γιατί το κάνουμε από καρδιάς. Λοιπόν, και τα θέματα, τα οποία βέβαια είπαμε, θα συμμετέχει και η Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Ναι, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, ότι εκτός από τους Γρεβενιώτες καλλιτέχνες, θα είναι καλλιτέχνες από την Πτολεμαϊδα αλλά και από τη Φλόρινα, από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Αθήνα. Και Αθήνα. Μέχρι στιγμής τις συμμετοχές που έχουμε. Κατάλογος φαντάζομαι ο οποίος είναι ανοιχτός. Αν μας ακούν τώρα κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουν έφεση στην ξυλογλυπτική, μπορούν να έρθουν. Βεβαίως, και για όσους ενδιαφέρει που είναι από μακριά, υπάρχει φιλοξενία για ύπνο στην εστία, υπάρχουν δωμάτια. Δωμάτια, όχι μόνο δωμάτια, έχει και μπάνιο. Όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά, θες να πληθείς και τα λοιπά. Εδώ δουλεύεις από πριν στο βράδυ σου πριν, χρειάζεσαι δωμάτιο. Και για τους γλύπτες, θα μαγειρεύει ο σύλλογος δύο φορές την ημέρα, μανιτάρια εννοείται. Κατανοητό. Τι εργαλεία χρειάζονται, καταλαβαίνω. Για να κόψεις το ξύλο, εκτός από τα εργαλεία γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, υπάρχει και το αλυσοπρίωνο για τα μεγάλα κομμάτια, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Απλά ξεχοντρίζουμε εντός εισαγωγικών, βγάζουμε τα πολύ μεγάλα κομμάτια με το αλυσοπρίωνο και όσο προχωράει η κατασκευή προς το τέλος, λεπταίνουν και τα εργαλεία πάλι εντός εισαγωγικών, η λέξη λεπταίνουν. Όλο και πιο λεπτά εργαλεία. Αλλά αυτοί που είναι πολύ εμπειροί, φτάνουν την κατασκευή μετά το 85-90% μόνο με τα αλυσοπρίωνα. Γιατί χρησιμοποιούμε και ειδικές λάμες κάρβιν που λέμε εμείς, που είναι πολύ μικρή μπροστά. Είναι μια επικίνδυνη δουλειά, αλλά θα ήθελα, αν με επιτρέπετε να διατυπώσω έτσι μια προσωπική επιθυμία, θα ήθελα τα νέα τα παιδιά να βγουν μπροστά, να μάθουν από εμάς τους παλιότερους που αναγκαστήκαμε να μάθουμε τα περισσότερα μόνοι μας. Και να μην φοβούνται ότι θα κουπούν ούτε τίποτα. Είναι δουλειά από την κατευθύνη του μυαλό. Δεν είναι κάτι που γίνεται με αδεξιότητα και στην τύχη. Τώρα αυτό το μαθαίνετε, αυτή η τέχνη, αυτή η ξυλογλυπτική, ή είναι κάτι που το έχεις ταλέντο? Όταν λέμε τη λέξη ταλέντο, Κώστα, νομίζω ότι αδικούμε αυτούς που έχουν τη διάθεση να παλέψουν με οτιδήποτε προκειμένου να δείξουν κάτι ωραίο, να αναδείξουν κάτι ωραίο, κάτι όμορφο, που είναι κρυμμένο μέσα στο ξύλο ή στην πέτρα ή στο μέταλλο ή στο μάρμαρο, οπουδήποτε. Δεν είναι μόνο το ξύλο. Γιατί ναι, όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις δουλειές, με απλά λόγια, είναι σαν να βλέπουν το σχήμα, το σχέδιο μέσα στο υλικό και το αναδεικνύουν. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Με απλά λόγια. Και φαντάζομαι το τελευταίο διάστημα και το όποιο ταλέντο έρχεται και αναπλάθεται, δημιουργείται, μαθαίνει μέσα και από τις σχολές που υπάρχουν, από τη Σχολή Καλών Τεχνών και από άλλες.
και μπορεί κανείς να το αναδείξει. Έχουμε ξυλογλύπτες στην περιοχή ή είναι κάτι που το χάνουμε σιγά σιγά? Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, θα πω εγώ. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με πολλές ικανότητες, αλλά δεν τους δίνεται ευκαιρία. Ίσως από το σχολείο, παράδειγμα, θα μπορούσα, αν υπήρχαν κατάλληλα μαθήματα στις σχολές ή στην παιδεία, ας πούμε, κάνουν και την παιδεία στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, στο λύκειο, θα μπορούσαν να δείξουν κάτι καλλιτέχνη. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος που πάει χαμένα τα ταλέντα. Και εγώ, παράδειγμα, είμαι αυτοδίδακτος. Δεν με έδειξε κανένας ποτέ τίποτα. Έχω δεκαετίες που ασχολούμαι. Εντάξει, τότε ήρθε κάποιος πατέρας να πει: Γιάννη, πάρ' το γιο μου ένα καλοκαίρι, δείξε μου πέντε πράγματα. Χωρίς να με πληρώσει, δεν θέλω κάτι. Ενδεχομένως η ευκολία της νέας τεχνολογίας έχει αποθαρρύνει ανθρώπους να ασχοληθούν. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, βλέπω σε ναούς, σε τέμπλα, βλέπω την βιομηχανοποίηση, την ξυλογλυπτική ή την κατασκευή μέσω ενός υπολογιστή, μέσω των νέων συστημάτων. Εκεί που τελικά το ανθρώπινο χέρι μπορούσε να επέμβει, τώρα έρχεται η βιομηχανία, η τεχνολογία, οι υπολογιστές. Έχεις απόλυτο δίκαιο, αλλά πιστεύω ότι η διαφορά, αν με επιτρέπεις να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, η διαφορά είναι σαν να αγοράζεις φαγητό από ένα catering, από ένα ετοιμαζίδικο, ή να σου μαγειρέψει η γιαγιά σου ή η μητέρα σου, που είναι παλιά νοικοκυρά, ένα φαγητό σπιτικό. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Και όλο αυτό είναι και απρόσωπο. Ναι, μεν είναι κατασκευές τέλειες μέσω υπολογιστή κτλ., αλλά είναι απρόσωπο. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό, να εξωτερικεύσουμε και αυτό που έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι ένας λόγος που το κάνουμε όλοι μας αυτό. Τώρα, βέβαια, αν κάποιος το κάνει τόσο πολύ καλά και βιοπορίζεται με αυτό, εντάξει, δικαίωμά του. Τώρα να έρθουμε στην εκδήλωση τετραήμερο στο πάρκο φίλων Μανιταρόφιλων στα Γρεβενά. Από τις 18 μέχρι τις 21 Αυγούστου. Τέσσερις μέρες. Τι θα έχουμε εκεί, τα πρωινά πώς θα περνάνε? Καταρχήν θα είναι όλη την ημέρα, θα υπάρχουν και happening με εκδηλώσεις ή θα είναι μόνο η δραστηριότητα, η κατασκευή που κανείς μπορεί να σας βλέπει αλλά και να θαυμάζει το αποτέλεσμα? Έχουμε 10 μεγάλους κορμούς, στους οποίους διάλεξα εγώ, είναι χορηγία της Alpha Wood Group. Διάλεξα βέβαια και 3-4 σχήματα από αυτά για το σχήμα τους, επειδή μπορούν να βοηθήσουν τους κλήτες, μοιάζουν με μανιτάρι κάπως για όσους μπορούν να δουν κτλ. Εκεί από το πρωί, όποια ώρα θέλει ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει, μέχρι ό,τι ώρα υπάρχει φως. Είναι κάτω από τα δέντρα, είναι μέσα στο πάρκο, είναι μπροστά στο δρόμο, μπορεί να σταματήσει οποιοδήποτε και να κοιτάει με ασφάλεια. Βέβαια δεν πλησιάζει τα 2 μέτρα, θα υπάρχει κορδέλα. Τώρα μου δημιουργήθηκε και ένα ερώτημα, τελευταίο θα έλεγα. Ποιο είναι το υλικό του ξύλου που πολύ εύκολα μπορεί κανείς να το πλάσει? Ποιο είδος ξύλου? Ναι. Στα μέρη μας εδώ, φυτρώνουν 3-4 είδη ξύλου. Ένα από αυτά είναι το ρόμπολο και η καστανιά που αντέχουν λίγο έξω όταν πρόκειται για έργα που βρέχονται κτλ. Το ρόμπολο είναι δυσέβρετο και απαγορεύεται η λεπτομία του πλέον από το εσαρχείο. Οπότε χρησιμοποιούμε ό,τι ξύλο βρούμε. Αλλά ό,τι και να είναι, αν πρόκειται για έξω, όταν βρέχεται, εννοούμε έξω, αν το βάψουμε με τα κατάλληλα υλικά ή συντηρητικά, δεν θα πάσει σχεδόν ποτέ τίποτα. Αυτά τα υλικά όμως τώρα σε εμάς είναι 10 ίδια. Είναι πλατάνη. Από το δέντρο, από πλατάνη, πλατάνια. Είναι 10 ξύλα από το ίδιο, όχι από το ίδιο δέντρο, από το ίδιο είδος. Κατανοητό. Επιλέγουμε να μην έχει ρόζους ενδεχομένως, αυτό που να μας δημιουργεί πρόβλημα στην τέχνη. Πιστεύω ένας καλός τεχνίτης, όταν θα βρει οποιοδήποτε στοιχείο βρει στο ξύλο μπροστά του, θα το εκμεταλλευτεί στο σχέδιό του. Το ξεπερνά. Γιατί πριν ξεκινήσει δεν κόβει κανένα στην τύχη. Πριν ξεκινήσει κάνεις άλλο σχέδιο. Το τελευταίο σου σχέδιο είναι σε χαρτί ή στο μυαλό σου, ανάλογα τι μυαλό έχει ο καθένας, πόσο καλή μνήμη έχει. Νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό και αξίζει τον κόπο και αυτοί που θέλουν να μάθουν ή και αυτοί που θέλουν απλά να δουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
και νομίζω ότι θα την έχει την επιτυχία, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον και δεν γίνεται πολύ συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Και έχω να πω και εγώ κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε. Εκτός που ευχαριστώ τους σταθμούς ξανά και τα λοιπά, ότι όλα αυτά γίνονται στην προσπάθειά μας να παράγουμε λίγο πολιτισμό, να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να μορφύνουμε λίγο τη ζωή μας, κύριε Μαυρίδη. Αυτά τα έργα θα εκτεθούν κάπου, θα χαριστούν, θα πουληθούν? Αυτά τα έργα θα μείνουν στο πάρκο. Θα μείνουν στο πάρκο Μανιταριών, θα διακοσμούν στο πάρκο Μανιταριών και ένα από αυτά θα διαλέξει η ΑΒ Πίδος σαν χορηγός από τα ξύλα. Θα πάρει ένα και το ζήτησε. Θα πάρουν ένα από αυτά. Δεν ξέρω. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή εγώ επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.